Και επ' ευκαιρία που ανέφερα τη Γερμανία και είπα για την τράπεζα, την KfW, θα σας γνωστοποιήσω και κάτι ακόμα. Η τράπεζα αυτή που πήρε μέσω της ιατρικής της στο οικόπεδο Γερμανία για το να το ανοικοδομήσει, ανέλαβε και τις εξής επιπλέον υποχρεώσεις. Ό,τι ζημιές, καταστροφές είχαν κάνει οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να πληρώσει τις αποζημιώσεις. Δεν έχετε ακούσει που μας λένε κάπου για κάτι γερμανικές αποζημιώσεις, μας προστάνε οι Γερμανοί και μας τις δώσουν, ξεχρεώνουμε και κάνουμε και ράνουμε. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Γερμανία μέσω της τράπεζας που την διοικεί και την έχει ιδιοκτησία της, της KfW, έχει πληρώσει τις αποζημιώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τα λεφτά αυτά έχουν παραδοθεί στην BIS στην Ελβετία και έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς τους ελληνικούς του κληρονομικού δικαιώματος ή καταπιστεύματος. Και έχει γίνει πριν το 50 αυτό. Να το κοτάρω. Καταλαβαίνετε τι σας αποκαλύπτω. Και όταν ήταν εμφύλιος εδώ, Γιάννη. Ναι. Όταν εμφύλιος στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Το 47 για την ακριβή. Γι' αυτό μας κάνανε τον εμφύλιο, λοιπόν. Τώρα υπάρχουν αυτά τα χρήματα στην τράπεζα στην Ελβετία. Βεβαίως υπάρχουν. Και μάλιστα δεν είναι. Και γιατί ακόμα τα διεκδικούμε τότε, εφόσον είναι σε. Γιατί είδατε επίσημη διεκδίκηση του ελληνικού κράτους. Είδατε ποτέ τον πρωθυπουργό της χώρας με όλες τις κυβερνήσεις, όλους τους πρωθυπουργούς να βγει και να πει διεκδικούμε από τη Γερμανία ένα ευρώ. Είδατε ποτέ επίσημο άντρα, επίσημο θεσμό στην Ελλάδα να βγαίνει και να λέει διεκδικούμε τις αποζημιώσεις. Δεν μιλάω να το κάνει κορώνα κανένας βουλευτής σε κανιά ομιλία ιδιωτική. Δεν μιλάω να το κάνει κανένας πολιτευτής σε κανένα παράθυρο της τηλεόρασης. Σαν τον άλλον που έψαχνε να βρει τώρα ο κεντρικός τραπεζίτης στην Αθήνα, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο ίντερνετ, αν υπάρχουν τα 600. Γιατί έχουμε κρατήσει γελίοι τώρα με αυτά που μας λένε. Είδατε ποτέ τον Υπουργό Οικονομικών ή τον Πρωθυπουργό της χώρας με όλες τις κυβερνήσεις και να πει αξιώνω από τη Γερμανία τις αποζημιώσεις? Δεν έγινε ποτέ. Γιατί το ξέρουν όλοι ότι είναι πληρωμένα. Μάλιστα. Και γιατί. Και προσέξτε. Το Ταμείο το Παγκόσμιο, το οποίο ιδρύσαμε το 1944 στον Bretton Woods και ήρθαμε στη Βουλή των Ελλήνων όταν απελευθερωθήκαμε το 1945 στις 26 Δεκεμβρίου, την άλλη μέρα των Χριστουγέννων δηλαδή, και επικυρώσαμε τη συνθήκη στην οποία συμμετέχουμε στην ίδρυση των ταμείων. Και τη συνθήκη είναι αυτή που αναφέρει το ΦΕΚΤΟ 315 που σας είπα πριν. Το ταμείο αυτό, που δέχεται και όλα τα παράγωγα των κληρονομικών δικαιωμάτων των λογαριασμών των Ελλήνων, όπως και τα λεφτά των χρηματιστηριακών αξιών των προϊόντων που αγοράζει η Ελλάδα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το 60% της τιμής που πουλιέται χρηματιστηριακά ένα προϊόν και το αγοράζει η χώρα για κατανάλωση, μπαίνει σε λογαριασμούς της χώρας. Δηλαδή το παίρνει η Κεντρική Τράπεζα κάθε απόγευμα το χρηματιστήριο, το δίνει στην Κεντρική Τράπεζα που έχουν κάνει την Τράπεζα μάλλον των Διεθνών Διακανονισμών, την BIS, την οποία είπανε προχθές ότι την πτωχεύσανε, και αυτή το βάζει στους λογαριασμούς. Την ελέγχει ένα ταμείο. Αυτό το ταμείο κάθε χρόνο κάνει ισολογισμό το 46. Προσέξτε, κάνει ισολογισμό επίσημο το ταμείο. Παγκόσμιο ισολογισμό. Με όλα τα κράτη που μετέχουν και τους λογαριασμούς που τοποθετούνται τα χρήματα. Είτε τα παράγωγα από το κληρονομικό μας πλούτο, είτε τα έσοδα από τα χρηματιστηριακά προϊόντα, είτε και οτιδήποτε άλλο έσοδο έχει μια χώρα. Μέσα στους ισολογισμούς αυτούς έχουν περάσει και την κατάθεση των χρημάτων των αποζημιώσεων τότε. Για το ελληνικό κράτος, προσέξτε τι θα σας πω, για το ελληνικό κράτος αυτό τον ισολογισμό που γίνεται κάθε χρόνο και τον στέλνει σε όλα τα κράτη το ταμείο που μετέχουν, για κάθε κράτος υπογράφουν τρεις εντεταλμένοι. Έχει σημασία τι σας λέω. Τρεις εντεταλμένοι. Ο ένας είναι ο πρωθυπουργός της χώρας κατά το ελληνικό σύνταγμα. Ο δεύτερος είναι ο υπουργός οικονομικών. Προσέξτε τι λέω, ο υπουργός οικονομικών. Και ο τρίτος άνθρωπος, ο τρίτος εντεταλμένος είναι ένας πρέσβης επί των οικονομικών, ο οποίος πρέσβης όμως ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών διοικητικά. Γιατί μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κλάδο με μυστικά κονδύλια. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει μυστικά κονδύλια. Προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό αυτό στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κλάδο με μυστικά κονδύλια και εκεί ανήκει ο πρέσβης που υπογράφει τον παγκόσμιο ισολογισμό για λογαριασμό του ελληνικού κομματιού. Κάθε χρόνο. Μάλιστα. Αφήστε με να σας δώσω μια πληροφορία εδώ πάνω για να καταλάβετε. Βγαίνει ο Γιώργης ο Παπανδρέου και λέει: λεφτά υπάρχουν, δις και τρεις.
Ο Γιώργης ο Παπανδρέου έχει κάνει υπουργός εξωτερικών, σωστά. Ναι. Από εκεί ήξερε πολύ καλά, γιατί εξουσίαζε ως υπουργός το πρέσβη επί των οικονομικών του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπογράφει κάθε χρόνο τον ισολογισμό. Είχε λάβει γνώση σαν υπουργός εξωτερικών. Όλοι οι υπουργοί εξωτερικών, δηλαδή, θέλω να πω, ξέρουν πολύ καλά για το ταμείο και για τους ελληνικούς λογαριασμούς. Μπορεί να μην το ξέρει ο υπουργός, ξέρω εγώ, περιβάλλοντος. Να το δεχτώ, που το ξέρει δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Ο υπουργός ο καθήλυν όμως που έχει την αρμοδιότητα, ας πούμε, ή υφιστάμενο αυτόν που υπογράφει, ξέρει πολύ καλά. Γι' αυτό είπε ο Γιώργης ο Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν. Δεν το είπε ψέματα. Το είπε, αλλά αυτά τα χρήματα δεν εμφανιστήκαν ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Δεν τους αφήνουν να τα εμφανίσουν, δυστυχώς.